Επιστρέψαμε στο Γιατί Μαμά, με πολύ σημαντικό θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες σήμερα και την Κατερίνα Χριστοπούλου εδώ, ψυχολόγος, μην το ξεχνάμε, και με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες. Κάνετε εξαιρετική δουλειά και στο κέντρο, γιατί είχα τη χαρά να παρακολουθήσω στην πράξη πάρα πολλά πράγματα. Και είχαμε μείνει στο πώς μπορεί να βοηθήσει η λογοθεραπεία, αρχικά, ένα παιδάκι που μπορεί να εντοπίζονται κάποια προβληματάκια στην εξέλιξη του λόγου του, στην άρθρωση. Φαντάζομαι ότι δεν είναι δύσκολη διαδικασία για ένα παιδί. Η δυσκολία μπορεί να υπάρχει. Σίγουρα στην αρχή θα δυσκολευτεί το μέχρι παιδί. Μέχρι να αρχίσει ακριβώς. Να το δέχεται τα ακριβώς, διαδικασία. Ακριβώς, ναι. Από εκεί και πέρα όχι, γιατί το κάνουμε να μοιάζει με παιχνίδι. Γενικά προσπαθούμε μέσα στη συνεδρία μας να χρησιμοποιούμε πολύ το παιχνίδι, γιατί θέλουμε το παιδί να έρχεται με όρεξη. Και στο το είδα αυτό και βγαίνει. Το καταφέρνετε. Δηλαδή τα παιδάκια ένιωθαν πραγματικά ότι κάνουν μεν δουλειά, γιατί τα παιδιά είναι έξυπνα, δεν ξεγελιούνται, αλλά το διασκέδαζαν. Ακριβώς. Δεν το νιώθαν αγκαρία. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να έρχεται με όρεξη να κάνει το μάθημά του. Σημαντικό να λέω και στο αποτέλεσμα, όχι μόνο ότι διευκολύνει τη δική μας τη δουλειά. Είναι πολύ πιο θεαματικά και άμεσα τα αποτελέσματα σε αυτή όταν την περίπτωση. Όταν συνεργάζεται. Οικειοποιείται το παιδί τη διαδικασία και προσπαθεί ακόμη περισσότερο και του αρέσει. Νομίζω ότι ειδικά σε αυτές τις ηλικίες από τριών και πάνω, τεσσάρων, τα παιδάκια αντιλαμβάνονται και όσο και αν εμείς τα θεωρούμε μικρά, αντιλαμβάνονται απόλυτα τι γίνεται. Και νομίζω εάν μπει στη διαδικασία να συμμετέχει ενεργά και θετικά, είναι αυτό που είπατε, έχετε και αποτέλεσμα πιο άμεσο. Που το αποτέλεσμα τους καίει τους γονείς, γιατί όταν ένας γονιός μπει στη διαδικασία να βοηθήσει το παιδί του μέσω της λογοθεραπείας, φαντάζομαι το αντιμετωπίζετε κι εσείς. Σας ρωτάει πόσο χρόνο θα χρειαστεί. Ναι, είναι συνδυσμένη. Θέλει να βλέπει εξέλιξη. Που δεν υπάρχει όμως απάντηση, ειδικά στην αρχή. Ναι, το φαντάζομαι. Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο με τι βάση ξεκινάει ένα παιδί, δηλαδή πόσα φωνήματα έχουμε να δουλέψουμε, αλλά και το τι εξέλιξη έχει ένα παιδί. Μπορεί, παράδειγμα, κάποιος να ξεκινήσει και να έχει μόνο δύο φωνήματα να δουλέψει και να του πάρει σε χρόνο περισσότερο από ότι ένα άλλο παιδί το οποίο θα έχει πολύ περισσότερα φωνήματα, αλλά θα προχωράει γρήγορα. Οπότε δεν είναι κάτι που προβλέπετε σε χρόνο, ακριβώς, σαν διαδικασία, πώς θα εξελιχθεί. Ναι, ναι. Σε ένα δεύτερο στάδιο μπορούμε να μιλήσουμε για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Αλλά σίγουρα ποτέ στην αρχή δεν μπορούμε. Άρα τα παιδάκια που συνήθως αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και τις βλέπουμε πρώτη, δευτέρα, δημοτικού, που είπατε, μπορεί να έχει προϋπάρξει ένα πρόβλημα στο λόγο και να μην έχει αντιμετωπιστεί. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα παιδί το οποίο έχει αναπτύξει ένα πρόβλημα στο λόγο θα αναπτύξει και μαθησιακές. Απλά είναι πολύ πιθανό, εάν δεν δουλευτεί, αργότερα μετά στην πρώτη δημοτικού να δημιουργηθεί δυσκολία και στο φωνολογικό κομμάτι. Γιατί φωνολογικό είναι η όλη επεξεργασία που κάνω γνωστικά και τοποθετώ στα κουτάκια της μνήμης μου τα γράμματα, τα οποία μετά έρχονται να κουμπώσουν με το γράφημα, με τη μορφή δηλαδή του γράμματος και ηχητικά. Εκεί, παράδειγμα, μπορεί να γίνει μετά μία σύγχυση. Ένα παιδί το οποίο το θου το λέει δου ή αντίστροφα, να αρχίσει μετά να το γράφει και έτσι. Που να σας πω ότι εγώ βλέπω πάρα πολλά παιδάκια γύρω μου που αν έχεις κάποια εμπειρία ή γνώση καταλαβαίνεις ότι χρειάζονται βοήθεια και συνήθως οι γονείς, επειδή μπορεί να είναι ένα γραμματάκι ή δύο, να μην δίνουν σημασία και να λένε ότι θα το πει. Ναι. Και να τρέχει ο χρόνος. Ναι, ακριβώς. Και μετά δημιουργούνται τα μαθησιακά κενά. Εκεί στην ουσία όμως έχουμε να κάνουμε με δυσκολίες στην ακουστική διάκριση ή με δυσκολίες στην οπτική διάκριση. Πρέπει να δουλευτεί εξειδικευμένα. Αλλά. Στην περίπτωση της εργοθεραπείας, εκεί φτάνουμε στο σημείο να κάνει ένα παιδάκι εργοθεραπεία όταν βλέπουμε ποιες αδυναμίες. Όπως είπαμε και πριν, με τη λεπτή κινητικότητα είναι τα πιο σημαντικά. Και η αδρύ σαφώς είναι σημαντική, αλλά σε ό,τι σχετίζεται με το σχολείο, κυρίως. Ναι, να πούμε και στους γονείς που έχουν πιο μικρά παιδιά, ότι η λεπτή κινητικότητα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είναι το πρώτο, φαντάζομαι, το πρώτο πράγμα που βλέπουν, ότι κρατάνε το στυλό τα παιδάκια. Και πριν από αυτό, αν υπάρχει δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα, το παιδί θα δυσκολεύεται και το φερμουάρ του να κουμπώσει ή τα κουμπιά ή να φορέσει τα παπούτσια του, να ντυθεί, να φάει, μπράβο, να πιάσει καλά το κουτάλι, να το φέρει, να κάνει την κίνηση συντονισμένα, να το φέρει στο στόμα του. Σε κινήσεις που θέλουν λεπτομέρεια. Ακριβώς. Και καλό συντονισμό. Γιατί μπορεί, παράδειγμα, μαζί με τη λεπτή κινητικότητα να υπάρχει και δυσκολία στον οπτικοκινητικό συντονισμό. Δηλαδή, στο οπτικό ερέθισμα που βλέπω, να προσαρμόσω την κίνησή μου, την κινητική αντίδραση, ώστε να ταιριάζει.
Επειδή το είδα και στην πράξη, θα πάμε να το δούμε και το βίντεο τώρα με δύο πολύ γλυκά αγόρια που συμμετείχαν για χάρη μας και πήραμε μια μικρή γεύση πώς γίνεται η εργοθεραπεία, πώς γίνεται η λογοθεραπεία. Είναι πιο πολύπλοκο από ότι από αυτό που θα δούμε, απλά έτσι μια μικρή γεύση. Να πω ότι είναι και διασκεδαστικό, δηλαδή ειδικά η εργοθεραπεία νομίζω είναι και... Είναι, ναι, τα παιδιά την αντιλαμβάνονται σαν παιχνίδι. Ναι, γίνεται μέσα από παιχνίδι, οπότε δεν είναι κάτι που μπορεί να κουράσει υπερβολικά τα παιδιά ή να τα κάνει να νιώσουν άσχημα. Πάμε να δούμε το βίντεο με τους μικρούς φίλους μας και επιστρέφουμε. Με τη βοήθεια δύο γλυκών αγοριών και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Θεραπείας Παιδιού Υποστηρίζω, θα κατανοήσουμε σήμερα πώς γίνονται οι στοματοπροσωπικές ασκήσεις, καθώς και οι ασκήσεις ακουστικής διάκρισης στο πλαίσιο της λογοθεραπείας. Και επιπλέον, πώς βοηθούν τα παιδιά οι ασκήσεις λεπτής κινητικότητας και οπτικοκινητικού συντονισμού κατά τη διάρκεια της εργοθεραπείας. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μια αρθρωτική διαταραχή, πώς αντιμετωπίζεται σήμερα? Καταρχάς, να πούμε τι είναι η αρθρωτική διαταραχή. Όταν οι αρθρωτές του παιδιού δεν τοποθετούνται σωστά στα κατάλληλα σημεία για να παραχθούν σωστά τα φωνήματα, οι ήχοι δηλαδή που συνθέτουν τις λέξεις και παράγουν την ομιλία, τότε χρειάζεται παρέμβαση στο σύστημα το αρθρωτικό του παιδιού. Τώρα, η αιτιολογία ποικίλει. Μπορεί να είναι κάποια οργανική δυσλειτουργία ή μπορεί να είναι απλά λειτουργική. Οργανική είναι όταν λείπουν κάποια δόντια μπροστά στο στόμα του παιδιού ή όταν υπάρχει αδυναμία στη γλώσσα, παράλυση ή κάποια δυσκολία στην κίνηση της γλώσσας, είτε πιο έτσι δύσκολες περιπτώσεις όπως είναι η σχιστία στα χείλη, στην υπερώα, στον ουρανίσκο δηλαδή. Έχει σχέση και με αυτό που λέμε το χαλινό πολλές φορές στις γλώσσες. Ναι, σχετίζεται και με αυτό. Λειτουργική μετά η αιτιολογία είναι όταν απλά το παιδί έχει συνηθίσει να τοποθετεί λάθος τους αρθρωτές του, επομένως έχει συνηθίσει να παράγει και λάθος αυτούς τους ήχους. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται μια αναλυτική καταγραφή, αξιολόγηση που την ονομάζουμε εμείς, και καταγράφουμε συγκεκριμένα τις δυσκολίες που έχει το παιδί και από εκεί και πέρα με τις στοματοπροσωπικές ασκήσεις προσπαθούμε να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε αυτές τις κινήσεις. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις είναι εύκολες για τα παιδιά? Είναι πολύ εύκολες, ακόμα όμως και αν ένα παιδί δυσκολευτεί να ολοκληρώσει κάποια δραστηριότητα, το λογοθεραπευτής θα το βοηθήσει με τις κατάλληλες τεχνικές και τα κατάλληλα βοηθήματα ώστε να μπορέσει να το ολοκληρώσει, να το κάνει. Λοιπόν, Άλεξ, θέλω να βγάλεις έξω τη γλώσσα σου να κουμπίσεις το ξυλάκι. Με τη γλώσσα, όχι με το κεφάλι. Α, έκλειψες. Δεν θέλω να κουμπίσεις το κεφάλι, μόνο τη γλώσσα. Μπράβο σου. Το κάνω πολλές διαφορές. Βάλτε μέσα τη γλώσσα. Μέσα. Ακόμα. Έλα. Μπράβο σου. Στην περίπτωση της εργοθεραπείας, εκεί ακριβώς πώς βοηθούμε το παιδί? Ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το σχολείο, είναι πάρα πολύ σημαντικές και βασικές οι πρώτες δεξιότητες που πρέπει να κατακτηθούν, όπως είναι η τρυποδική σύλληψη του μολυβιού. Τρυποδική σύλληψη σημαίνει, για να το ακούν και οι γονείς πιο απλά, ότι μπορεί να πιάσει σωστά το μολύβι το παιδάκι. Με τα τρία δάχτυλα, γιατί μπορεί να ακουστεί περίεργο, αλλά πραγματικά υπάρχουν παιδιά τα οποία πιάνουν με πολλούς τρόπους το μολύβι. Δηλαδή, μπορεί και με τα πέντε δάχτυλα να πιάνουν το μολύβι για να γράψουν. Ή άλλα παιδιά με τα δύο δάχτυλα και στηριζόμενα πάνω στην άκρη της παλάμης τους. Είναι πάρα πολύ σημαντική όμως, όπως και η σωστή φορά των γραμμάτων, γιατί ένα παιδί το οποίο ναι μεν, μεμονωμένα, κάνει καλά γράμματα, δεν κάνει την τρυποδική λαβή, αλλά κάνει και την ανάποδη φορά, αν αυτό πάει να το βάλει σε επίπεδο κειμένου, θα έρχονται τα γράμματα το ένα πάνω στο άλλο, ειδικά αν είναι ανάποδη η φορά, και θα έχουμε μετά το αποτέλεσμα ενός γραπτού, το οποίο δεν είναι ευανάγνωστο και δεν θα είναι πολύ καλή εικόνα του κειμένου. Ποια δαχτυλάκια έχουμε πει? Τα τρία. Mm. Πολύ ωραία. Στρίπουλα, πέρασε εδώ στρίπουλα. Έτσι, πολύ καλά. Τράβα το. Τράβηξε το πρώτα, να περάσει κανονικά. Μαριέ, τράβηξε το πρώτα, γιατί δεν θα σου μπορέσει να σου περάσει καλά. Μπράβο, έτσι. Με τα τρία δαχτυλάκια, Μαριέ, ποια δαχτυλάκια έχουμε πει? Τα τρία. Θα ξεκινήσουμε από εδώ και θέλω να προσπαθήσεις λίγο περισσότερο να πατάς πάνω στις γραμμούλες. Για πήγαινε πιο κοντά. Μπράβο.
Μπράβο, πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ωραία. Εγώ θα σου πετάω αυτές τις χαντρούλες γρήγορα και εσύ θα πρέπει να τις πιάνεις και να τις βάζεις μέσα στο ποτηράκι, το οποίο δεν χρειάζεται να κρατάς. Θα τις βάζεις για να νοιάζεις το χεράκι σου. Απλά πρέπει να είσαι γρήγορος. Γεια σας. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αν πέσει το ποτηράκι δεν πειράζει. Αυτό που μετράει είναι να μου πιάνεις γρήγορα τις χαντρούλες. Πολύ ωραία. Επιστρέψαμε, πήραμε μια μικρή γεύση. Τι, πώς γίνεται η λογοθεραπεία, πώς γίνεται η εργοθεραπεία και είπαμε και πόσο σημαντικό είναι να βοηθηθούν τα παιδιά έτσι ώστε να μην έχουν μαθησιακές δυσκολίες στο δημοτικό. Να σε ένα βαθμό τις πιθανότητες, ναι. Γιατί εντάξει, δεν μπορείς να το προβλέψεις 100% φαντάζομαι, mm-hmm. ότι δεν θα συμβεί, αλλά mm-hmm. αν χρειάζεται βοήθεια, είδαμε πώς μπορεί να γίνει στην πράξη. Ακριβώς. Αν αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες πριν την έναρξη του δημοτικού, ρυθμίζουμε αυτές τις δυσκολίες, τις αντιμετωπίζουμε και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες. Αν όμως ένα παιδί είναι σίγουρο, υπάρχει δυσκολία σε άλλα επίπεδα. Δεν θα τις αποφύγουμε στο 100% τις μαθησιακές. Απλά θα φροντίσουμε. Θα ενισχύσουμε. Ακριβώς. Θα βοηθήσουμε το παιδί. Ακριβώς. Όσο περισσότερο γίνεται. Δεν θα είναι τόσο άσχημη η εικόνα του. Ακριβώς. Θα έχει ενισχυθεί. Θα είναι βελτιωμένος κατά πολύ σε σχέση με το να μην έχει πάρει βοήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι και στις μαθησιακές δυσκολίες τα αγόρια είναι πιο ευαίσθητα, όπως και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Το ποσοστό που δίνεται είναι 1:4. Δηλαδή, στα 4 παιδιά με δυσλεξία μαθησιακές, τα 3 είναι αγόρια, το 1 είναι κορίτσι. Ναι. Το βλέπεις και γύρω αυτό με τα αγόρια. Είναι πολύ πιο δύσκολο να τα βάλεις, να συγκεντρωθούν, να διαβάσουν. Να... Και τα ηλικιακά ορόσημα είναι ναι. τραβηγμένα προς τα πίσω όταν μιλάμε για αγόρια. Γενικά είναι όλα σε όλα τα τους έτσι οριμάζουν ναι, λίγο πιο αργά. Το τελευταίο καιρό ακούμε συνέχεια παντού, δηλαδή εγώ έχει γίνει σχεδόν σαν ίωση, να ακούμε συνέχεια την έννοια της διάσπασης προσοχής. Mm-hmm. Ακούμε για πάρα πολλά παιδάκια mm-hmm. και πολλοί γονείς αναρωτιούνται πώς μπορώ να καταλάβω, ειδικά στις μικρές ηλικίες, αν ένα παιδί είναι ζωηρό, που τα περισσότερα είναι ζωηρά αυτόν τον καιρό, ή αν όντως έχει διάσπαση προσοχής ή έχει υπερκινητικότητα. Ναι. Καταρχάς, να εξηγήσουμε μάλλον πώς, τι αντιλαμβάνεται ένα παιδί το ναι. οποίο έχει υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής. Ο εγκέφαλος, ο δικός μας, των ανθρώπων που έχουν εξελιχθεί τυπικής έτσι, ανάπτυξης, είναι έτσι δομημένος που έχει την ικανότητα να φιλτράρει τα όποια ερεθίσματα συμβαίνουν αριστερά και δεξιά και μπορεί να συγκεντρώνει και να προσιλώνει την προσοχή του προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το παιδί το οποίο έχει διάσπαση προσοχής δεν έχει την ικανότητα να κάνει αυτό το φιλτράρισμα με αποτέλεσμα να αξιολογεί όλα τα ερεθίσματα με τον ίδιο τρόπο, άρα να ισομοιράζει και την προσοχή του ταυτόχρονα, δηλαδή τη στιγμή που κάνει μάθημα και θέλει να προσέχει τον καθηγητή αυτό που λέει τον δάσκαλο, εκείνη τη στιγμή θα δώσει εξίσου την ίδια σημασία στα βήματα που θα ακουστούν στις σκάλες ή στο φρενάρισμα που θα ακουστεί στο δρόμο ή ένα πουλάκι που κιαλαϊδάει σε ένα δέντρο. Δεν μπορεί δηλαδή αυτά τα μηνύματα να τα αποκλείσει και να μείνει ανεπηρέαστη η προσοχή του. Φαντάζομαι ότι αυτό υπήρχε και παλιά, απλά δεν μπορούσαν να το αξιολογήσουν. Mm-hmm. Επειδή ναι. οι γονείς δεν ψαχνόντουσαν τόσο, οι ειδικοί δεν. Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε τώρα. Πάντα υπήρχε. Απλά και τώρα. Να είναι και πολύ δύσκολο για το παιδί. Έχει μελετηθεί ακριβώς και έχουν βγει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ακολουθούν αυτή την ομάδα παιδιών. Άρα γνωρίζουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και γνωρίζουμε και πώς θα βοηθήσουμε. Αλλά είναι κάτι που πάντα υπήρχε. Απλά παλαιότερα δεν τον γνώριζαν, δεν είχε μελετηθεί. Επομένως, λέγαμε ότι είναι ζωηρό, δεν στέκεται πουθενά, κινείται ναι. συνεχώς, δεν προσέχει. Ήταν αυτές οι ταμπέλες που mm-hmm. κολλάγαμε και. Δυστυχώς κολλούνται ακόμα στα παιδιά, ενώ ουσιαστικά ένα παιδί μπορεί να βοηθηθεί στην πράξη αν καταλάβουν έγκαιρα mm-hmm. ειδικοί και γονείς και εκπαιδευτικοί
Και γιατί είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης, δεν είναι... Βέβαια, να το διαφοροποιήσουμε λίγο από το «δεν προσέχω γιατί βαριέμαι», έτσι. Ναι, έχει αυτό διαφορά. Μπορεί να το αξιολογήσει, να το κρίνει σωστά, εύκολα κάποιος, δηλαδή την τεμπελιά από το... Το δίνω σημασία. Ένας ειδικός, ναι, θα το αξιολογήσει, έχει, σαφέστατα έχει τη γνώση και την εμπειρία να μπορέσει να κάνει τη διάκριση. Τώρα ένας γονιός, εκεί που θα το εντοπίσει, θα είναι σε ποιες περιπτώσεις το παιδί αδυνατεί να συγκρατήσει την προσοχή του. Αν παράδειγμα αδυνατεί να τη συγκρατήσει μόνο στο μάθημα, είναι πολύ πιθανό γιατί μπορεί να μην του αρέσει κάτι στο δάσκαλο ή στο μάθημα, να βαριέται. Επομένως, να ζητά άλλους τρόπους να περάσει εκείνη τη στιγμή το χρόνο του. Δεν σημαίνει όμως αυτό διάσπαση. Διάσπαση έχουμε όταν το παιδί ακόμα και σε αγαπημένες του δραστηριότητες αδυνατεί να συγκεντρωθεί. Όταν θέλει, ακριβώς, αλλά δεν μπορεί. Μπορεί παράδειγμα να παίζει στον υπολογιστή, να ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που του αρέσει, αλλά να συγκεντρωθεί και εκεί ακόμα να έχει μια υπερκινητικότητα ή να σταματάει το παιχνίδι για να κάνει κάτι άλλο, μετά να μην θυμάται που ήταν να ολοκληρώσει ένα παζλ. Δηλαδή, σε στιγμές που το παιδί ξέρουμε ότι έχει ισχυρό κίνητρο για αυτό που κάνει, του αρέσει, αδυνατεί να το ολοκληρώσει. Δεν αδιαφορεί, θέλει, αλλά δεν μπορεί να το καταφέρει στην παρούσα φάση αυτό που θέλει να κάνει. Ωραία, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα πούμε ακόμα πιο σημαντικά πράγματα. Ωραία.